ώσπου να ελοποιηθεί αυτό, ώσπου να φτάσει ως πρόθεση στο Υπουργείο, να αποφασίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία για την τροποποίηση των οργανισμών, να τοποθετηθούν οι διευθυντές, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε εκείνη τη στιγμή. Τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμα, λέει ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτρης Κωστακιώτης, όσον αφορά το σχέδιο ανασυγκρότησης των μονάδων υγείας στην περιοχή, μετά και τις αντιδράσεις πανεπιστημιακών για τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων τμήματων στο νοσοκομείο του Ρίου. Και το τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει προσλήψεις. Άρα υπάρχουν κάποια υπαρκτά τμήματα στα οποία δεν υπηρετεί αυτή τη στιγμή πανεπιστημιακός. Το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί πανεπιστημιακός δεν σημαίνει ότι το τμήμα πάβει να υπάρχει. Αν το θέμα είναι να τσακωνόμαστε το ποιος θα εκτελεί τα χρέη του διευθυντή, νομίζω ότι υποτιμούμε τον εαυτό μας και υποτιμούμε και τη λειτουργία μας που είναι να παρέχουμε υπηρεσίες στον κόσμο και όχι ο καθένας αν προείσταται ή δεν προείσταται κάπου. Ο κ. Κωστακιώτης τονίζει ότι δεν είναι λογικό να υπάρχουν μονάδες και να μην λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό που κατατάσσεται στους πανεπιστημιακούς. Είναι ότι λειτουργούν τα τμήματα τα οποία όμως δεν θεωρούνται αυτόνομα. Μία τέτοια περίπτωση είναι, ας πούμε, το τμήμα το αναισθησιολογικό. Όπου δεν είναι αυτόνομο το τμήμα το αναισθησιολογικό και έχει ενταχθεί εντός της μονάδος συντατικής θεραπείας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι κάθε τμήμα θα πρέπει να έχει την αυτονομία του και να αποκτήσει κάποια στιγμή την αυτονομία του, πιθανότατα όταν δεν υπάρχει ένας πανεπιστημιακός, ακόμα και με μία διεύθυνση από κάποιον γιατρό του ΕΣΥ. Δηλαδή, είναι παράλογο να μείνει, αν κάποια στιγμή το σύστημα καταρρεύσει και δεν έχουμε κανέναν πανεπιστημιακό χειρουργό, θα πρέπει να αναθέσουμε τη διεύθυνση της χειρουργικής σε έναν γιατρό παθολόγο επειδή δεν έχουμε κανέναν πανεπιστημιακό χειρουργό. Παρ' όλα αυτά, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια θεωρεί ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα μέχρι να εγκριθεί το σχέδιο και να υλοποιηθεί.